Στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού εκτίθεται η προσωπογραφία μιας νέας γυναίκας που φοράει ροζ φόρεμα, στολισμένο με λευκή δαντέλα, βαρύτιμα κοσμήματα και μια καρφίτσα που δεν διακρίνεται πολύ καλά. Έχει ποζάρει σε εξωτερικό χώρο και κρατά ένα μπουκέτο λουλούδια. Πρόκειται για τη βασίλισσα Όλγα, σύζυγο του δεύτερου βασιλιά της Ελλάδας, Γεωργίου του Πρώτου. Από την πλευρά του πατέρα της, συνδεόταν με την οικογένεια των Ρωμανόφ. Ο τσάρος της Ρωσίας, Αλέξανδρος ο Δεύτερος, ήταν θείος της. Η χριστιανή Ορθόδοξη Όλγα παντρεύτηκε τον Προτεστάτη Γεώργιο το 1867. Ήταν και εκείνος από βασιλική γενιά. Το 1863 ο πατέρας του είχε ανέβει στο θρόνο της Δανίας ως Χριστιανός ο Ένατος. Την ίδια χρονιά η αδελφή του Γεωργίου, πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Εδουάρδο, διάδοχο του Βρετανικού θρόνου και γιο της βασίλισσας Βικτορίας. Κοντολογής, η όμορφη Όλγα συγγένευε με μερικούς από τους ισχυρότερους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης. Η προσωπογραφία του Μουσείου Μπενάκη φέρει την υπογραφή του καλλιτέχνη. Αλλά μέχρι το 2021 δεν είχε επιχειρηθεί η ανάγνωσή της. Το γυναικείο όνομα Elizabeth μπορεί να διαβαστεί εύκολα και ακολουθούν δύο ακόμα λέξεις, ίσως ένα διπλό επώνυμο. Η ζωγράφος μπορεί να ταυτιστεί με την Elizabeth, δηλαδή Elisabeth, Γερικάου Μπάουμαν, μια πρωτοπόρο πολωνιζωγράφο με γερμανική καταγωγή, που το 1846 παντρεύτηκε τον διάσημο δανογλύπτη Γιένς Άντολφ Γερικάου. Η Elisabeth είχε μια μακρά και πετυχημένη καριέρα στη χώρα του σύζυγου της και συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη βασιλική της οικογένεια. Ζωγράφισε επανειλημμένα την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα και ίσως εκείνη τη συνέστησε στον αδελφό της Γεώργιο, βασιλιά των Ελλήνων, όταν το 1870 πέρασε από την Αθήνα καθοδόν προς την Κωνσταντινούπολη. Στόχος της ήταν να απαθανατήσει γυναίκες στα πλούσια χαρέμια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μόνο μια γυναίκα καλλιτέχνης μπορούσε να εργαστεί εκεί. Κατά την παραμονή της στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, ζωγράφισε την μόλις 18 ετών Όλγα, αλλά και τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Αναφέρεται ότι ολοκλήρωσε 3 προσωπογραφίες της Όλγας. Μία από αυτές εκτέθηκε στο Λονδίνο το 1871. Άλλη μία, ίσως και ίδια, προσφέρθηκε από τον Γεώργιο στη μητέρα του, βασίλισσα Λουίζα της Δανίας. Έως τώρα, αυτή η προσωπογραφία ταυτίζεται με ένα έργο στο Κρατικό Μουσείο Τέχνης της Κοπεχάγης. Ας συγκρίνουμε λοιπόν τα δύο έργα. Μολονότι η Όλγα φοράει ροζ φόρεμα και τα ίδια κοσμήματα και στα δύο, υπάρχουν διαφορές στη στάση της, στη γωνία θέασής της, αλλά και στην ποιότητα της ζωγραφικής. Την απάντηση την δίνει και πάλι η προσεκτική παρατήρηση της προσωπογραφίας στη Κοπεχάγη. Πρόκειται για υπογεγραμμένο έργο του Κερκυραίου Σπυρίδωνα Προσαλέντη, ο οποίος απαθανάτησε και άλλες φορές το βασιλικό ζεύγος της Ελλάδας. Ο Προσαλέντης έχει αποδώσει με ακρίβεια την καρφίτσα που ζωγράφισε και η Γερικάου Μπάουμαν. Πρόκειται για ένα μικρογραφικό διπλό πορτρέτο, μια μινιατούρα. Ίσως απεικονίζει τους γονείς της Όλγας, το μεγάλο δούκα Κωνσταντίνο Νικολάεβιτς και την πριγκίπισσα Αλεξάνδρα του Σάξ-Ολντεμπουργκ. Σε κάθε περίπτωση, η μοναδική προσωπογραφία της βασίλισσας Όλγας που μπορεί να αποδοθεί στην Elisabeth Γερικάου Μπάουμαν βρίσκεται στην Αθήνα και όχι στην Κοπεχάγη. Υπάρχει και μια ακόμα διάσταση στην ιστορία αυτού του έργου. Δωρίστηκε στο μουσείο
από την Μέρη Καρόλου, νύφη της Ιουλίας Καρόλου, προσωπικής γραμματέως και βιογράφου της Βασίλισσας Όλγας. Η Ιουλία ήταν μια πεφωτισμένη διδασκάλισσα με αξιόλογο φιλολογικό και συγγραφικό έργο. Ίσως η Βασίλισσα προσέφερε την προσωπογραφία της στην Ιουλία κατά την αποχώρησή της από την Ελλάδα το 1913, μετά τη δολοφονία του Γεωργίου, ίσως σε κάποια άλλη στιγμή. Είναι πάντως ασυνήθιστο στην ιστορία της τέχνης να μπορούμε να βιογραφήσουμε ένα έργο αποκλειστικά με 4 γυναίκες πρωταγωνίστριες. Μια νεαρή βασίλισσα που πόζαρε γι' αυτό, μια καθιερωμένη ζωγράφο που το φιλοτέχνησε, μια καλλιεργημένη εργαζόμενη γυναίκα που το διέσωσε και τη γενναιόδορη ευεργέτιδα που το προσέφερε στο Μουσείο Μπενάκη.